Ποιοι της Ψάθας. Είναι το δεύτερο καλοκαίρι που κάνουν την εμφάνισή τους στον Κορινθιακό και τον Πατραϊκό κόλπο. Συνδεόμαστε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Γιώργο Κανέλη, μέλος της οργάνωσης Νηρέας, που φωτογράφησε αυτά τα μωρά. Και κύριε Κανέλη, δεν είστε επιστήμονες, είστε ακτιβιστές του περιβάλλοντος και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί έχετε κάνει τις δικές σας έρευνες, να μας πείτε γιατί πολλαπλασιάζονται οι μέδουσες στην περιοχή. Εμείς σχηματίζουμε γνώμη με βάση όσα ακούμε τόσο από τους ειδικούς επιστήμονες όσο και από παράκτους ψαράδες οι οποίοι επιμένουν στην τίμια αλληλεία με αποφυγή καταστροφικών εργαλείων και μεθόδων. Όλοι αυτοί συγκλίνουν ότι τα ιχθυοαποθέματά μας τόσο στους κλειστούς μας κόλπους όπως είναι ο κόλπος που ζούμε εμείς εδώ, ο Κορινθιακός και ο Πατραϊκός, αλλά και γενικότερα στη χώρα, πλήττονται ψάρια τα οποία ανταγωνίζονται αυτόν τον παράγοντα που εμφανίστηκε ακόμα και στον Κορινθιακό που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, τις τσούκτρες εννοώ. Ψάρια που τον ανταγωνίζονται εμφανίζονται να μειώνονται οι πληθυσμοί τους. Άρα αυτός ο παράγοντας κερδίζει έδαφος και απειλεί την αναψυχή μας και τον τουρισμό μας. Άρα οι αιτίες λοιπόν του πολλαπλασιασμού είναι η υπεραλίευση, έτσι, η κλιματική αλλαγή. Ναι, σωστά. Ένας άλλος παράγων που επισημαίνουν οι επιστήμονες στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι ότι η κλιματική αλλαγή, ζεσταίνοντας τα νερά, που είναι δεδομένο με βάση τη βιολογία αυτών των ζώων, τα ευνοούν, είναι παράγοντας ευνοϊκός. Γι' αυτό συνολικά, δηλαδή, η απάντησή μας τι να κάνουμε για αυτό το ζήτημα, η στρατηγική απάντηση είναι να συμφιλειωθούμε με τις αντοχές της φύσης, τόσο σε ό,τι αφορά το κλίμα, όσο και σε ό,τι αφορά τα οικοσυστήματα και τα ιχθυοαποθέματα. Επίσης, εμέσως θέλω να προσθέσω ότι οι ρυπάνσεις των θαλασσών, ας πούμε από πετρελαιοειδή ή από αποβλήτα, εμέσως ευνοούν, τεκμηριώνουν κάποιοι επιστήμονες, ευνοούν εμέσως αυτά τα είδη, τα οποία είναι ανθεκτικότερα, και με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή τους δίνουν περισσότερο έδαφος εις βάρος άλλων ευαισθητών ειδών, τα οποία δεν αντέχουν. Επομένως πρέπει να προσέχουμε τις θαλασσές μας, γιατί όπως έγραψε ένας σημαντικός Αμερικανός συγγραφέας, θάλασσες και ωκεανοί που δεν είναι φιλόξενες για τους ανώτερους οργανισμούς, για τα ψάρια, είναι φιλόξενες για τους κατώτερους αυτούς ενοχλητικούς ως επικίνδυνους οργανισμούς που είναι τα διάφορα είδη μεδουσών. Και να πω ότι σε άλλες χώρες έχουν και θανατηφόρες. Εμείς έχουμε μόνο αυτή τη μία, τη μικρή, την κακιά, την ξανθιά, την πελάγια νοκτιλούκα, η οποία μπορεί να προκαλέσει αυτό το είδος εγκάβματος που κάνει πάνω στο δέρμα μας. Οι άλλες τσιμπάνε λίγο. Πάντως το καλοκαίρι, κύριε Κανέλη, είναι πρώτων πυλών. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, δεδομένου ότι λίγα μπορούν να γίνουν για την κλιματική αλλαγή, πώς μπορεί να περιοριστεί η όξυνση αυτού του φαινομένου και να μπορεί και ο κόσμος να κολυμπάει ελεύθερα στις θάλασσες? Σε αυτό το ερώτημα εύκολη απάντηση δεν υπάρχει και δεν τολμάει να τη δώσει ούτε επιστήμονας ούτε κανένας. Πραγματικά είναι να προσέχουμε, ιδίως τα μικρά παιδιά, γιατί ας πούμε εγώ δάγκωμα πελάγια νοκτουλούκα υπέστην πέρυσι και ακόμα η κοκκιλιά είναι στο χέρι μου. Πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα αν μας συμπίσουν αυτά που προτείνουν οι ιατρικοί σύλλογοι, δηλαδή να το ξεπλένουμε με θαλασσινό και όχι με γλυκό νερό, τοξίδι, ωφελή, να πάμε αν δούμε ότι έχουμε αναφυλακτικό επεισόδιο γρήγορα σε γιατρό. Τώρα μέτρα για να τις αποτρέψουμε είναι πολύ δύσκολο. Αυτό το ζωντανό, εκτός από τους μεγάλους αριθμούς που αποδείχθηκε σε μια μικρή σπηλιά, πήγαμε εμείς και ήταν εκατοντάδες, μια σπηλιά 10 τετραγωνικά, 15. Ακριβώς, και ήταν μαζεμένες, τις πήγαν προφανώς τα ρεύματα. Είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσουμε πέραν του στρατηγικού που είπα, δηλαδή να εξισορροπήσουμε τη θέση μας, τη σχέση μας με, με τις θάλασσές μας, αποτρέποντας την υπεραλίευση, κάνοντας όσα πρέπει για να χτυπήσουμε την καταστροφική αλληλεία. Όμως ο νόμος έχει επιτρέψει και κάποια μέτρα όπως αυτά τα φράγματα. Εμείς δεν πολύ ελπίζουμε σε αυτά, όμως εφόσον δοκιμαστούν θα δούμε το μέτρο της αποτελεσματικότητάς τους σε αυτή την τουριστική περίοδο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κανέλη, που ήσασταν απόψε στο δελτίο μας. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις